να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην. Πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα τη Γιάτα Μακρυπούλια με την Αποστόλη Τότσικα, Ιδιωτικές Ζωές. Και κάποιοι φίλοι μου που πήγανε μου είπαν ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ένα πολύ ωραίο θεατρικό έργο. Πρωταγωνιστή η Ζέτα Μακρυπούλια με τον Αποστόλη Τότσικα. Δύο κολλητοί μαζί λοιπόν. Και κουμπάρι. Και κουμπάρι. Και κουμπάρι. Και ήταν η Ρουλαρέβη. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Ρουλαρέβη. Νίκος Μουτσινάς. Και αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση είναι ότι γιατί δίνουν κάποια φιλιά παθιασμένα στο έργο, κανείς δεν έχει πρόβλημα. Το ευχαριστιέται και η Ρουλαρέβη. Εντάξει, λογικό. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης βέβαια θα τον δούμε λίγο φεύγει. Το κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και απομακρύνεται. Και ο Νίκος Μουτσινάς μας ξεκαθαρίζει τελικά θα τους δούμε μαζί με τη Ζέτα από το πολυπόθητο σοου του Αντένα. Για πάμε. Είμαι έτοιμη. Δεν έρχεσαι μέσα να σου πω. Τι. Πώς είναι να παίζετε με την καλύτερη σας φίλη? Α, πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ πλάκα. Γελάσανε. Πολύ πλάκα. Πού να μας δείτε πριν την πρεμιέρα πως είμαστε κάτι αγχωμένοι, έτσι, κάτι τρελή. Στις πρώτες γελάγατε αρκετά? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γιατί έχουμε πολύ κοινό χιούμορ, ας πούμε, και πέρασαμε πολύ ωραία. Η σύζυγος είπε ότι καλύτερα να φυλάει τη Ζέτα στη σκηνή παρά μια ξένη. Οκ, κάτι θα ξέρει. Καλά έκανε και το είπε, αυτή ξέρει καλύτερα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το άγχος της ιδιωτικής ζωής. Τώρα, ναι. Τώρα υπάρχει ένα χαμόγελο μόνο. Ευτυχώς. Μετά από τόσα χρόνια δεν συνηθίζεται το άγχος της πρεμιέρας? Όχι, δεν συνηθίζεται. Δεν πρέπει να το πάρω απόφαση. Με τον Αποστόλη αμέσως δέσαμε. Δεν είναι απαραίτητο, ξέρετε, όλοι οι φίλοι να δένουν και στη δουλειά. Αλλά εμείς αμέσως βρήκαμε κώδικες και νομίζω ταιριάξαμε αρκετά. Είδαμε και τον σύντροφό σου που ήρθε εδώ, όπως και, τη Ρούλα του Αποστόλη, και μου είπαν ότι γελάσανε πάρα πολύ γιατί σας βλέπανε, επειδή ξέρουν ότι είστε και φίλοι και γελάγανε πάρα πολύ. Ναι. Και εγώ από ό,τι κατάλαβα περάσαν πάρα πολύ καλά. Εντάξει, άμα δεν είναι εδώ οι άνθρωποι μας στην πρεμιέρα μας, ποιος θα είναι? Επειδή η παράσταση λέγεται Ιδιωτικές Ζωές, έχουν παραβεί ποτέ με το έτσι θέλω την ιδιωτική σου ζωή όλα αυτά τα χρόνια που είσαι? Εσείς τι λέτε? Πείτε μου τη δική σας γνώμη. Να την ακούσω. Έχει συμβεί και σε μένα, λίγο πολύ. Τώρα πια νομίζω, σας βλέπω πιο ότι το έχω συνηθίσει και δεν μου... Ναι, τώρα εντάξει, άμα κάθεσαι και στεναχωριέσαι και αγχώνεσαι συνέχεια για το ένα και για το άλλο, χάνεις χρόνο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κάποιες φορές δεν μπορεί να χάσω την υπομονή μου, αλλά γενικότερα νομίζω το ελέγχω. Σε βραδινό σοου θα σας δούμε τελικά με το φίλο σας το... Θα δούμε, θα δούμε. Δεν είχαμε χρόνο αυτό το διάστημα να το αποφασίσουμε. Θέλουμε τώρα λίγο να μπούμε σε ροή, γιατί και ο Νίκος έχει γυρίσματα. Και εμείς εδώ έχουμε πολλή δουλειά και θα το δούμε αυτές τις μέρες, θα το αποφασίσουμε. Πώς παίρνετε δυο σου φίλοι? Πλάκα έχουν. Πλάκα. Είναι αστείο να τους βλέπεις, να φιλιούνται. Είναι αστείο. Έτσι έχεις δει διακοπές μαζί, γέλιο, πλάκα, δίπλα μου ηρεύει. Μπροστά μου ο Χατζηγιάννης, τέλειο. Πολύ ωραία. Λέει, μας είπε η Ρέβη. Γελάγανε, πώς θα το δρούσαν? Τι κάνανε, πετάξαν μια τσάντα. Φυσικά γελάγανε. Μας είπε η Ρούλα πάντως ότι λέει καλύτερα να φυλάει τη φίλη μου παρά καμιά άλλη. Φυσικά. Έχεις ένα σιγουράκι, το καταλαβαίνω. Είναι ένα σκεπτικό αυτό. Είναι ένα σιγουράκι, είσαι safe. Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν νομίζω. Γιατί? Πάμε, βρε κορίτσι μου τώρα. Αλήθεια. Τώρα που είσαι στο σύριαλ αυτό, τόσο πετυχημένο κλπ. Νομίζω ότι δεν σου λείπει τηλεοπτικά εκπομπές και τέτοια. Έκανες ερώτηση ή σε πονηρή? Όχι, ερώτηση. Πλάκα. Κοίταξε, είμαι πολύ πολύ okay με το σύριαλ. Δεν λέω αχ, θα ήθελα εννοώ και μπορεί και να, αλλά είμαι αυτή τη στιγμή υπερκαλυμμένος. Τι να γίνει ρε αγάπη τώρα όμως. Θα σε δούμε τηλεοπτικά και μάλιστα με τη Ζέτα. Και μάλιστα. Και μάλιστα φυσικά, εδώ βλέπεις ο Αντένας, εκεί ηχθείος. Πάρα πολύ ωραία. Έχει γραφτεί. Θέλεις να μας πεις κάτι γι' αυτό? Μα να σας πω κάτι, δεν έχω να σας πω νομίζω κάτι. Είμαστε σε μια προσπάθεια να δούμε πώς μπορεί και αν μπορεί να μονταριστεί. Γιατί υπάρχει και εδώ πέρα κάποιο πρόγραμμα, ρουκζούκ, ιδιωτικές ζωές, εγώ το σύριαλ και κάποια άλλα. Ενώ προσπαθούμε να δούμε λίγο πώς μπορεί να μονταριστεί. Η διάθεση υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Θα είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα δεν. Όχι, θα είναι μία από τα ίδια. Είναι ωραία να συναντιέσαι με φίλους επαγγελματικά. Εγώ το προσπαθώ γενικά και με το θέατρο. Στην τηλεόραση δεν μου είχε καθίσει. Έχω κάνει φιλίες ενώ με τη Μαρία, την Κατερίνα, τον Γιώργο. Μας προέκυψαν οι φιλίες. Αλλά στο θέατρο το προσπαθώ και μου αρέσει πάντα πάρα πολύ. Προσωπικότητα. Δεν αλείπετε. Όχι βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά πραγματικά το χάρηκα και εύχομαι να έχει καλή συνέχεια. Καλή πορεία. Που είδατε δύο αγαπημένους ανθρώπους πάνω στη σκηνή. Ήταν πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο και νομίζω ότι
η γενικότερη αίσθηση ήταν πολύ θετική. Τι της είπατε τώρα που πήγατε μέσα? Της είπα ότι ήταν εξαιρετική, όπως και το όλο το έργο, και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Τις έχουν παραβεί ποτέ? Ορίστε. Τις δίνετε συμβουλές ή είστε αυστηρός κριτής? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι αντικειμενικός, αλλά νομίζω ότι τα καταφέρνει πολύ καλά και μόνη της. Το έργο μιλάει για ιδιωτικές ζωές. Έχουν παραβεί ποτέ την ιδιωτική σας ζωή? Ευχαριστώ πολύ. Θα βλέπετε δύο αγαπημένα σας πρόσωπα πάνω στη σκηνή. Πολύ μου αρέσει. Μου αρέσει και θεωρώ ότι ταιριάζουν και πάρα πολύ οι συγκεκριμένοι, και ο Αποστόλης με τη Ζέτα δηλαδή πολύ. Αλλά νομίζω και οι ίδιοι νιώθουν ωραία, γιατί είναι φίλοι, έχουν κώδικες, ξέρεις. Ναι. Να τους βλέπετε που είναι ζευγάρι? Όχι, καθόλου. Είναι ευτυχές γεγονός για μένα. Έχετε σκεφτεί ποτέ να παίξετε κι εσείς, παρόλο που είστε φωτογράφος? Μήπως σας έχει επηρεάσει ο σύζυγος? Όχι, μ' αρέσει το θέατρο πάρα πολύ, αλλά όχι, να παίξω όχι. Έλα, πάρα πολύ ωραία. Καλά, η Ουλάρα είναι θεά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Η Ουλάρα θεά. Και μ' άρεσε ο τρόπος που το απάντησαν και ο Μιχάλης, παιδιά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευγενικός ήταν. Σπάνια και εμφάνιση μετά από πολύ καιρό. Καταρχάς είναι πολύ ευνατισμένος, να πούμε. Άρχισε να ευχαριστώ γενικότερα. Αλλά να πούμε, Κατερίνα, ότι δεν έχει περάσει και λίγα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έχει έμεινε ο Μιχάλης με πολύ στο δημόσιο. Κάτι η πτώση στην καριέρα του, γιατί τον είχαμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Η πτώση, οι καλλιτέχνες. Εγώ το είχα συζητήσει μια φορά όταν είχα πετύχει στα αεροπλάνο για Κύπρο. Καλά, σε μένα πάντα. Πάντα πάρα πολύ ευγενικός και μιλάμε για ένα superstar. Εμένα μου έχει κάνει το μερίδιο εντύπωση η ευγένειά του, πόσο γλυκός άνθρωπος είναι. Και του λέω τι κάνεις αυτόν τον καιρό, μου λέει ξέρεις, είσαι καλλιτέχνας. Μου είχε πει κάτι πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε ένα διάστημα να αποτραβηχτούμε για να δημιουργήσουμε ξανά. Ένα διάστημα. Και σε αυτό έχει δίκιο. Γιατί ο Χατζηγιάννης δεν παίρνει ένα τραγούδι και απλά το ερμηνεύει. Μιλάμε για έναν μουσικό, για έναν καλλιτέχνη που δημιουργεί. Ακριβώς. Και αυτό το διάλειμμα δεν το έκανε. Ότι δεν πήγε καλά. Όχι, δεν πήγε καλά. Αυτό το διάλειμμα, συγγνώμη, γιατί υπήρχε, συγγνώμη, υπήρχε μαγαζί το οποίο μέσα σε μία νύχτα έκλεισε το πρόγραμμα. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους καλλιτέχνες. Εντάξει. Είχαν ακουστεί και άλλα πράγματα. Ήτανε όμως περίεργα. Εγώ νομίζω ότι δεν σταμάτησε, δεν έκανε ένα διάλειμμα πάνω σε φάση που δεν πήγαινε καλά η δουλειά του, δεν πήγαινε καλά η μουσική. Δεν είχε τον κόσμο που τον αγαπάει να συνεχίζει να τον αγαπάει. Ήταν ένα διάλειμμα που έπρεπε να το κάνει επειδή είχε όλα αυτά τα προσωπικά προβλήματα με τα δικαστικά θέματα. Εντάξει. Όσο για την παράσταση, νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραία παράσταση, είναι πολύ ωραίο θεατρικό έργο. Κάνανε πολύ καιρό πρόβες η Ζέτα με τον Αποστόλη. Ενδιαφέρον να βλέπεις δύο τόσο καλούς φίλους να παίζουν μαζί στη σκηνή. Ναι, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ναι. Και μ' αρέσει που όλοι χαίρονται που βλέπουν τη Ζέτα με τον Αποστόλη λοιπόν, να φιλιούνται. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε ένα. Από το Σαββατοκύριακο λοιπόν στα site, διάβαζα παντού